πολύ στον γιορτών όπως την ονομάζουν οι Άγιοι Πατέρες. Τι να πω για τον πλούτο των ύμνων που υπάρχουν για αυτήν τη μεγάλη γιορτή. Όπως τονίζει ο πατέρας της συγκριτικής λειτουργικής Anton Baumstark, όσο μεγαλύτερη είναι η γιορτή, τόσο περισσότερα παλιά άσματα έχουν διασωθεί. Χριστούγεννα και Θεοφάνεια παρουσιάζουν εξαιρετικό και επιστημονικό ενδιαφέρον, επειδή εκεί μπορούμε να βρούμε πολύ παλιούς ύμνους, παλιούς τρόπους μουσικής εκτέλεσης, τον παλιό αντιφωνικό τρόπο της εκτέλεσης, π.χ. στο Λαθόν Ετέχθης. Αριστουργήματα ποίησης επίσης και μελοποίησης. Λόγος και μέλος πραγματικά ενώνονται μαζί με τη βυζαντινή εικόνα για να εξυμνήσουν αυτό το κόσμο σωτήριο γεγονός της ενανθρώπισης του Υιού του Θεού. Όπως τονίζει ο αείμνηστος καθηγητής λειτουργικής ο Ιωάννης ο Φουντούλης, ο κύκλος των Χριστουγέννων υφαίνεται κατά μίμηση του κύκλου του Πάσχα. Έχουμε 40 μέρες προετοιμασία, έχουμε μεγάλες ώρες και στις δύο περιπτώσεις. Έχουμε το καθεαυτό γεγονός των Χριστουγέννων, όπως αντίστοιχα το Πάσχα. Έχουμε την περιτομή που σύμφωνα με τον ίδιο λειτουργιολόγο αντιστοιχεί στην Κυριακή του Θωμά, όπου ψηλαφείται η σάρκα του Χριστού, του γεννημένου Χριστού και του αναστημένου Χριστού. Οπότε δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, να ακούσουμε και να βιώσουμε όλους αυτούς τους θαυμάσιους ύμνους που είναι γεμάτοι με μεταφορές του φωτός. Οι Άγιοι Πατέρες, όπως τονίζει ο ίδιος λειτουργιολόγος και άλλοι συγγραφείς, επέλεξαν σκόπιμα την ημέρα 25 Δεκεμβρίου, επειδή έπεφτε πάνω στη μεγάλη γιορτή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εκείνης της εποχής, που ήταν η γιορτή του αητήτου ηλίου, Sol Invictus, Dies Natalis Sol Invicti. Οπότε οι πατέρες έδειξαν και μέσα από τα ποίηματα, από αυτά τα υπέροχα άσματα, ότι προσκυνούμε τώρα το αληθινό φως, την εξύψου ανατολή. Οπότε αξίζει να διαβάζει κανείς, ίσως αυτή τη χρονιά, μια καινούρια ευκαιρία, να διαβάζει με προσοχή όλες αυτές τις εικόνες του φωτός, που λέει ο Κύριος μας, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Να δούμε αυτό το αληθινό φως, το ανέσπερο φως που φωτίζει αυτούς τους ύμνους. Να πούμε επίσης ότι η βυζαντινή μουσική αυτή, η θαυμάσια ψαλτική τέχνη, είναι η μουσική που ξεκινάει από τους αγγέλους. Φαίνεται τόσο όμορφα στην γιορτή την συγκεκριμένη με το δόξα εν υψίστης Θεό. Συνεχίζεται από τους ανθρώπους, τους μεγάλους καλλιτέχνες, τους ποιητές. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούμε η Παρθένο Σήμερον, το Αγίου Ρουμανού του Μελωδού. Ένα άσμα υπέροχο με μια μελωδία παλιά που ίσως μπορεί να μας πλησιάζει στα χρόνια του Αγίου Ρωμανού. Ίσως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσικολογική περίπτωση η Παρθένο Σήμερον, γραμμένη σε άλλες πηγές σε τρίτο, σε άλλες σε πλάγιο του πρώτου, σε άλλες σε πλάγιο του τετάρτου. Μια πολύ ιδιάζουσα τροπική συμπεριφορά που ίσως προδηλώνει και προδίδει την αρχαιότητά της, μια πολύ παλιά μελωδία. Μετά, τι να πούμε για τον κανόνα των Χριστουγέννων του Αγίου Κοσμά του Μελωδού, αυτό το θαυμάσιο άσμα που βασίζεται σε ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Όλη η φύση συγκαλείται στην δοξολογία. Μετά, το Βιθλέμ ετοιμάζου, τα υπέροχα αυτά, Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Εδώ υπάρχουν μελέτες πολύ όμορφες που δείχνουν το ρεπερτόριο αυτό των στοιχειρών που ξεκινάνε με το σήμερον. Σήμερον γεννάτε, αργότερα θα ακούσουμε σήμερον κρεμάτε επί ξύλου. Με ένα αντίστοιχο ρεπερτόριο στην λατινική παράδοση, με το Χόντιε, Χόντιε Christus Natus Est. Είναι τεράστιο το ρεπερτόριο και τεράστιες και οι επιστημονικές δυνατότητες της εφεύρεσης αυτού, της ανέβρεσης και της επιστημονικής αναζήτησης. Επίσης, κάτι άλλο υπέροχο είναι να δούμε πώς από το βυζαντινό τροπάριο γεννιέται το κάλαντο. Χριστός γεννάται,
Δοξάσατε και μετά Χριστός γεννιέται, που ψέλνεται σε διάφορες διαλέκτους, σε διάφορους ρυθμούς, τετράσιμους, εφτάσιμους, καθ' όλη την επικράτεια της Ελλάδος. Είναι ένας τεράστιος πλούτος, χαροποιεί τον εκάστοτε, είτε παιδί που ακούει το κάλαντο στον δρόμο, είτε γέροντας που χαίρεται που επισκέφτηκαν τα παιδιά και πάτησαν στο κατώφλι του σπιτιού του, είτε οι άνθρωποι άρρωστοι που περιμένουν στα νοσοκομεία να έρθει κάποια ψυχή να τους ψέλνει το καλό νέο με τα άσματα της Βυζαντινής, είτε ο επιστήμονας που σκύβεται πάνω στα χειρόγραφα και μελετάει με δέος αυτούς τους ύμνους που μας έρχονται από τα βάθη των αιώνων. Είναι μια απαντησία πνευματική, επιστημονική, καλλιτεχνική, οπότε καλά Χριστούγεννα.